πραγματικά λίγοι και ουσιαστικά το πρόγραμμα αυτό των ομολόγων που δίνουν οι ελληνικές τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έναντι ρευστότητας. Βεβαίως για όλα αυτά υπάρχουν κανόνες. Αυτό είναι ουσιαστικά το χειρότερο ενδεχόμενο. Το χειρότερο ενδεχόμενο που περιγράφει μια ρήξη όπου πλέον έχουν σταματήσει τα πάντα και η Κεντρική Τράπεζα από τους κανόνες της λέει, ξέρετε, εγώ δεν θα τα ανανεώσω, ελάτε να τα πάρετε, δεν υπάρχει άλλη ρευστότητα. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο είναι αρκετά πιθανό να συμβεί. Διότι σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση η τάση ή η βούληση να ανοίξουν ένα ακόμα, μια ακόμα δύσκολη ψηφιακή κατάσταση, ένα ακόμα δύσκολο μέτωπο με την Ελλάδα, τη στιγμή που όλο το διεθνές περιβάλλον είναι σε μεγάλη αβεβαιότητα. Έχουν τη Ρωσία, έχουν το ρούβλι που πέφτει, έχουν το πετρέλαιο που πέφτει. Γι' αυτό ρίξανε και οι ίδιοι τους τόνους και στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής, Θάνο, έτσι. Με δηλώσεις τους είπαν ότι δεν πρόκειται να είναι αυστηροί πολύ με την Ελλάδα, όποια κυβέρνηση και αν έχουν απέναντί τους. Τα λέγαμε και την Παρασκευή αυτό. Δεν είπαν ότι δεν θα είναι αυστηροί. Θα είναι με ακρίβεια πάντα θα αντιμετωπίζουν τα δεδομένα που έρχονται από την Ελλάδα. Όμως η τάση και η αίσθηση και η πολιτική βούληση αυτή τη στιγμή των Ευρωπαίων είναι να κάτσουν και να συζητήσουν αν μη τι άλλο. Μάλιστα. Να κάτσουν ουσιαστικά και να δούνε στο ίδιο τραπέζι πώς μπορούν να λύσουν το όποιο πρόβλημα προκύψει. Αν και υπάρχει και η αίσθηση ότι μπορεί να μην προκύψει πρόβλημα, έτσι. Μπορεί να μην φτάσουμε σε περίεργες καταστάσεις. Mm-hmm. Όμως έτσι κι αλλιώς πρώτα θα προηγηθεί η συζήτηση, πρώτα θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Και μετά θα φτάσουμε σε λύσεις τύπου τελεσίγραφο του ΘΕΚ «Δεν σας ανανεώνω τα ομόλογα», που είναι όμως κάτι το οποίο υπάρχει στους κανόνες. Και δεν θα πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να γυρίσουμε εδώ στο τραπέζι της εκπομπής. Είναι κοντά μας ο κύριος Χατζηδάκης. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλώς μας ήρθατε.